Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του One Channel στην νοηματική γλώσσα. Παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου είχαμε το πρωί για την χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι με τους 104 νεκρούς. Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργό ζητά από την προϊσταμένη της εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Καλλιόπη Βαρδάκη να ερευνήσει το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Αθήνας. Χθες η απόφαση του δικαστηρίου έκρινε ενόχους 6 από τους 21 κατηγορουμένους για κατηγορίες πλημελιματικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα κανένας να μην οδηγηθεί στις φυλακές, καθώς οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι εξαγοράσιμες. Ξεχύλισε η οργή στην κατάμεστη αίθουσα τελετών του εφετείου της Αθήνας, όταν το Τριμελές Πλημελιωδικείο ανακοίνωσε την ετοιμιγορία του για την υπόθεση της φωνικής φωτιάς στο Μάτι, 6 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία με τα 104 θύματα. «Ντροπή σας, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ούτε ένα συγγνώμη, προσβολή για τους νεκρούς. Παιδιά δεν έχετε». Τη στιγμή που η πρόεδρος του δικαστηρίου υπελείεται η συνεδρίασης, συγγενείς και κάτοικοι του Ματιού κινήθηκαν προς το εδόλιο με ένα να εκτοξεύει μια καρέκλα προς το εδόλιο, προς τον πρώην υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος Βασίλη Ματθεόπουλο και τις αστυνομικές δυνάμεις να φυγαδεύουν τους κατηγορούμενους από τη δικαστική αίθουσα. Τίποτα. Στην ουσία έγινε αυτό το οποίο είδατε, με το που υπελείεται η συνεδρίαση και πήραν τις ποινές χάδια. Μόνο επένους δεν πήραν οι κατηγορούμενοι. Σήκωσα μια καρέκλα και την πέταξα. Ήταν αυτό που βρήκα μπροστά μου, αυτό που σκέφτηκα να κάνω και απλά το έκανα. Ανέλαβα την ευθύνη μου. Ομόφωνα το δικαστήριο αποφάσισε να κρίνει ενόχους 6 κατηγορούμενους από τους 21 που δικάζονται σε μια ακροαματική διαδικασία η οποία διήρκησε 1,5 χρόνο. Αυτό που είδατε σήμερα ήταν μια παροδία. Αυτά είναι τα χάλια τους. Άλλη μια φορά να χειροκροτήσω. Δεν έχω να πω. Πραγματικά, η απόλυτη ξεφτύλα. Λυπάμαι για αυτή την απόφαση. Ήμουν σίγουρη για το αποτέλεσμα. Δεν ήθελα να το πιστέψω. Το δικαστήριο κατά περίπτωση τους έκρινε ενόχους για τα δικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, των σωματικών βλαβών από αμέλεια και του εμπρισμού από αμέλεια και τους καταδίκασε σε ποινές φυλάκισης εξαγοράσιμες προς 10 ευρώ ημερησίως. Οι ποινές οι οποίες επιβλήθηκαν από το δικαστήριο ήταν ποινές χάδι και ουσιαστικά εικονικές. Το ότι θα πληρώσω γύρω στις 37.000 ευρώ ο κάθε κατηγορούμενος δεν είναι μια ποινή η οποία αντιστοιχεί σε αυτό το μέγεθος των αδικημάτων. Στο Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 111 ετών, εκτιτέα τα 5 έτη. Στον υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 ετών, εκτιτέα τα 5 έτη. Στον Ιάννη Φωστιέρη, διοικητή του ενιαίου συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων, ποινή φυλάκισης 111 έτη, με εκτιτέα τα 5 έτη. Στον Νικόλα Παναγιωτόπουλο, διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αθηνών, ποινή φυλάκισης 111 έτη με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στο Χαράλα Μποχιόνι, διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, ποινή φυλάκισης 111 έτη με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Και στον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, κάτοικο Πεντέλης, ποινή φυλάκισης 3 ετών. Η απόφαση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους φορείς εξουσίας της Ελλάδας. Αναλάβετε θέσεις ευθύνης για να μην έχετε καμία ευθύνη. Σήμερα η ποινική δικαιοσύνη έκρινε ότι για την ασύλληπτη τραγωδία του 2018 έφταιγε μόνο το επιτελικό κράτος δια της πυροσβεστικής. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους Τερζούδη, Φωστιέρη, Παναγιωτόπουλο και Χιόνι το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση. Σήμερα και η ντροπή ντράπηκε και για μένα πλέον υπάρχει μόνο η θεία δίκη, τίποτα άλλο. Από το δικαστήριο αθώθηκαν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Μεταξύ αυτών η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, η οποία βρισκόταν και μέσα στη δικαστική αίθουσα. Ο τότε δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης, ο τότε δήμαρχος Ραφίνας Ευάγγελος Μπουρνούς, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης. Παρά το γεγονός ότι ως Περιφέρεια Αττικής ανταποκριθήκαμε στο ρόλο μας και επιτελέσαμε όλα όσα μας ζήτησε η πυροσβεστική, έγινε τεράστια επικοινωνιακή προσπάθεια να χειραγωγηθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα με στόχο να θεωρηθώ ενοχή. Αυτό που έγινε σήμερα είναι ντροπή για τη δικαιοσύνη. Είναι ντροπή για τη δικαιοσύνη στη χώρα μας. Σήμερα συντελέστηκε μια κακοδικία. Την απόφαση του δικαστηρίου σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης. Μια τέτοιου τύπου ποινή για μια τέτοιου τύπου τραγωδία, για ένα τέτοιο μέγεθος τραγωδίας και καταστροφής, είναι αναντίστοιχη. Οι συγγενείς των θυμάτων της εθνικής τραγωδίας του 2018 αναμένεται να ζητήσουν την επανεξέταση της υπόθεσης στο εφετείο και για τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στη σκιά της χθεσινής δικαστικής απόφασης για το ΜΑΤΙ εξελίσσεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εκκρεμεί στην χώρα μας, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να του ασκούν δρυμία κριτική. Το ενδιαφέρον αναμένεται να κορυφωθεί με την ομιλία του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων. Δεν καλείται κανένα κόμμα στην πραγματικότητα να συνταχθεί με την κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Τα κόμματα καλούνται να απαντήσουν συγκεκριμένα εάν υιοθετούν αυτή την πρωτοβουλία που θα βάλει σε άλλη εποχή τη δικαιοσύνη και η οποία εκκρεμεί στη χώρα μας 113 χρόνια. Αυτό είναι το ερώτημα, δεν είναι κανένα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε, αλλά μην ξεχνάμε ότι η βάση είναι αυτή. Δεν είναι μεταρρύθμιση, δεν είναι ο Ελευθέρως Βενιζέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είστε Δημητρακόπουλος. Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο αυτό, ένα νομοσχέδιο προχειρότητας, ένα νομοσχέδιο που στο όνομα του οριακού δημοσιονομικού ωφέλους, χωρίς σημαντικό αποτύπωμα στον προϋπολογισμό, βυθίζει στο μαρασμό ολόκληρες περιοχές της χώρας και κυρίως εξυπηρετεί τις μεγάλες εταιρείες συμβούλων και όχι τους μάχημους δικηγόρους και τον νομικό κόσμο. Κύριος Φλωρίδης, καλό είναι στον τύπο να μην βάζει το κράτος απέναντι στον λαό και τον λαό απέναντι στο κράτος και να συνειδητοποιήσει ποια κυβέρνηση ακριβώς υπηρετεί. Και να αφήσει και τις ανεδαφικές συγκρίσεις, κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης. Διότι τον ακούμε πολύ συχνά και στις επιτροπές και εδώ σήμερα να επικαλείται το όνομα του Ελευθερίου Βενιζέλου και της εκκρεμούς μεταρρύθμισής του. Ναι. Και ο Χαρίλαος Τρικούπης έφερε τα τρένα στην Ελλάδα και επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη το ένα τρένο συγκρούεται με το άλλο με τοπικά έξω από τη Λάρισα. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου έφερε το Εθνικό Σύστημα Υγείας δημόσιο και προσβάσιμο στην Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη το δίνει στους ιδιώτες. Και ο Κώστας Σιμίτης κατοχύρωσε τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές στην Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη συστηματικά επιτίθεται στους επικεφαλείς τους και στην ανεξαρτησία τους. Λοιπόν, ας αφήσουμε τις ανιστόρητες λοιπόν παρομοιώσεις. Κάθε εποχή έχει τις δικές της παραμέτρους. Η δικαιοσύνη είχε και τότε ανάγκες, έχει και τώρα ανάγκες. Με τις σαρωτικές αλλαγές που φέρνετε, κάνετε τη δικαιοσύνη ακόμα πιο εχθρική, πιο απρόσιτη, πιο ακριβή για τον ελληνικό λαό. Σε αυτό το πνεύμα, κατά κάποιο τρόπο, είναι ενταγμένη δυστυχώς και η χτεσινή δικαστική απόφαση για το ΜΑΤΙ, η οποία διαπνέεται από τη γνωστή λογική του ανθρώπινου λάθους, που εξαντλεί την απόδοση ευθυνών σε κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες και μάλιστα με πολύ χαμηλές ποινές, ενώ αφήνει στο απειρόβλητο τους υψηλά ιστάμενους και τους πολιτικά υπεύθυνους. Είναι ακριβώς η ίδια λογική που επιστρατεύεται πάντα για να συγκαλυφθούν τα διάφορα εγκλήματα σε βάρος του λαού, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του εγκλήματος των Τεμπών. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά η λογική της συγκάλυψης παραμένει ίδια. Απλώς ο καθένας σας την αξιοποιεί όπως και όποτε τον συμφέρει. Έχω καταθέσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 52 επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Η πρώτη κατατέθηκε και αφορούσε τις πυρκαγιές και την Δαδιά. Δεν έχει έρθει να απαντήσει σε καμία. Αφορούν όλο το φάσμα της πολιτικής, όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής, όλο το φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, για την πολιτική προστασία, για το κράτος δικαίου, για την ασφάλεια των αερομεταφορών, για τα δικαιώματα των πολιτών, για τις πυρκαγιές, για τις πλημμύρες, για την εξωτερική πολιτική. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί εκπομπή εδώ με τον Σταμάτη Ζαχαρό. Καλό σας απόγευμα.